τις περιπέτειες αυτές, όπως και όλη μου τη δράση στην κατοχή, μπαίνουν στα βιβλία μου αυτά, ή άμεσα, ή στις διηγήσεις που κάνει στην εντολή η Κατερίνα, η οποία είναι μία δημοσιογράφος. Νομίζω πως με αυτά τα βιβλία, προς το παρόν, είναι οι δραστηριότητές μου. Εκείνο που δεν υπολογίσαμε αρκετά εμείς συγγραφείς είναι οι απώλειες που είχαμε από τη δουλειά μας. Δηλαδή χάσαμε βιβλία γιατί είμαστε υποχρεωμένοι, ιδιαίτερα στον εμφύλιο και στη Χούντα, να κρύβουμε, να δίνουμε, να πολτοποιούμε το υλικό μας. Εγώ τουλάχιστον που είχα φοβερές διώξεις λόγω και της αδερφής μου, ήτανε φοβερές. Θυμάμαι επί Χούντας ένα περιστατικό, αρκετά τραγικό. Αναγκάστηκα, γιατί δεν είχα που να παναμείνω, να καταφύγω για να περισωθώ σε μια νευρολογική κλινική, εκεί που κοντά στο αεροδρόμιο ήτανε, και έζησα περίπου 20 μέρες εκεί με τους τρελούς, όπου αισθανόσουν πράγματι ότι είχες πιο λογική ήταν η ζωή με τους τρελούς παρά η ζωή έξω από αυτό το τρελοκομείο. Αλλά αναγκάστηκα, όταν μου παραγγείλανε ότι μπορούσε κάτι να πάθει το παιδί της αδερφής μου που εγώ το μεγάλωνα, να τρέξω αμέσως, και τότε ήταν η δυσκολία ότι έπρεπε να υπογράψει και ο άντρας μου, γιατί θεωρούμουν πια μία τρελή. Δεν είναι μικρά πράγματα, τα λέμε τώρα και χαμογελούμε, αλλά τότε που τα ζούσαμε ήταν φρικτά όλα αυτά. Είχε κανείς πολλά να πει γύρω από τα θέματα, γιατί είχε και τα ωραία του βέβαια η παρανομία. Δεν λέω, η παρανομία ιδίως της κατοχής ήταν, όπως όλα, ήταν και αυτό ένα τραγούδι. Δεν είναι περίεργο, εκείνη έρχεται μια εποχή που ο άνθρωπος ξεπερνάει τον εαυτό του, τον εγωισμό του, και γίνεται κάτι άλλο. Και η αντίσταση ήταν αυτό το πράγμα. Την αντίσταση δεν μπορέσαμε να τη δώσουμε κανείς μας. Και ξέρετε, νομίζω πως δεν μπόρεσαν ούτε στην Ευρώπη να δώσουν το μεγαλείο της αντίστασης. Και η ελληνική λογοτεχνία δεν την έδωσε. Αποτύχαμε όσοι προσπαθήσαμε να δώσουμε την αντίσταση. Δεν ξέρω τι είναι εκείνο που εμποδίζει. Νομίζω ότι ίσως επειδή ήταν κάτι πάρα πολύ μεγάλο, είναι πολλές φορές τα πολύ μεγάλα, πρέπει να περάσει χρόνος πολλής, να συτέψουν. Και ίσως θα έρθει μια εποχή που θα περάσει και η μεγάλη αυτή εποχή μας, η πιο ωραία που ζήσαμε ίσως. Αν με ρωτήσετε ποια είναι η εποχή που έζησες, που αισθάνθηκες καλύτερα τον εαυτό σου, να πούμε, που έδωσες περισσότερα πράγματα, αυτό θα πω. Η αντίσταση. Αυτά είχα να πω.